Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του τοπικού διαμερίσματος Λευκοπηγής Κοζάνη. Παρακολουθούμε ένα τουρνουά μπάσκετ, το οποίο έχει ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα σήμερα, με πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας Λευκοπηγής Συνείδηση. Είναι μια ομάδα ανθρώπων από το χωριό, οι οποίοι σε μια προσπάθεια να ζωντανέψει το κλειστό γυμναστήριο και να λειτουργήσει ο μαζικός αθλητισμός, έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες. Μία από αυτές είναι να λειτουργούν ως φύλακες του κλειστού γυμναστηρίου το απόγευμα, που τα δύο σχολικά συγκροτήματα είναι κλειστά, και να επιτρέπουν σε νέους του χωριού να αθλούνται μέσα σε αυτό. Μια δεύτερη πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και παρακολουθούμε, η διοργάνωση ενός τουρνουά μπάσκετ με 32 ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό, κυρίως ομάδες νέων, και είναι πάρα πολύ αξιέπινη αυτή η πρωτοβουλία, γιατί ακριβώς δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς νέους διαφόρων γειτονικών τοπικών διαμερισμάτων και όχι μόνο, να αθλούνται και να συμμετέχουν σε μια ευγενική άμυλα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτήν την ομάδα, την πολύ δυναμική του τοπικού διαμερίσματος Λευκοπηγής, εθελοντική ομάδα Λευκοπηγής ΕΟΛ, Συνείδηση. Και μάλιστα εκτός από την διοργάνωση του τουρνουά έχουν αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες, όπως το κόψιμο των χόρτων γύρω-γύρω από τον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, το βάψιμο το εσωτερικό από τους τοίχους του γυμναστηρίου, δηλαδή ουσιαστικά έναν εξοραϊσμό συνολικά του γυμναστηρίου, καθώς και τον καθαρισμό των χώρων. Επίσης, το απόγευμα, που υπάρχει μεγάλη δυσκολία από τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας να λειτουργήσει με φύλακα αυτόν τον χώρο, έχουν αναλάβει την καθαριότητα και την περιφρούρηση γενικότερα του χώρου. Αυτές οι πρωτοβουλίες συνολικά, που στηρίζονται σε εθελοντική βάση, στόχος του οργανισμού είναι να πολλαπλασιαστούν και με τη βοήθεια του οργανισμού, τουλάχιστον στο στάδιο αυτό που έχουμε λήψη σε προσωπικό, να λειτουργήσουν για να μπορέσουν τα κλειστά γυμναστήριά μας τώρα τους θερινούς μήνες, που πολλά νέα παιδιά μπορούν και να τα χρησιμοποιήσουν, να ξαναπάρουν πάλι ζωή. Καλησπέρα σας. Καταρχάς χαιρετίζουμε το τουρνά, τη συμμετοχή όλων των αθλητών. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί. Είναι η πρώτη χρονιά. Πιστεύω το χρόνο θα είμαστε καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Κοζάνης, την κυρία Φτάκα ΟΑΠ, ειδικά, τον κύριο Κάτανα, τον κύριο Πλακεντά, τον κύριο Καρυπίδη. Θέλουμε τη βοήθεια και τη στήριξη ολωνών. Είμαστε νεοσύστατη εθελοντική ομάδα. Πιστεύω καταφέραμε μέχρι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά. Βήμα-βήμα προχωράμε για άλλες δράσεις. Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές, τους επισκέπτες, και να ανακοινώσω και κάτι για αύριο. Θα παραστεί ο αθλητής εν ενεργεία του ΠΑΟΚ, ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης, ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος. Θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς. Η εθελοντική ομάδα ΕΟΛ Συνείδηση Λευκοπηγής δημιουργήθηκε πριν από μερικούς μήνες, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου για δημιουργία εθελοντικών ομάδων. Συμμετείχε πριν από κάποιους μήνες σε καθαρισμούς και περιποιήσεις πράσινου. Στην πορεία αυξήθηκε ποσοτικά, γράφτηκαν δηλαδή πολύ περισσότερα άτομα, και σήμερα είμαστε εδώ στο στάδιο στο γήπεδο της Λευκοπηγής, όπου με εθελοντική εργασία το καθάρισαν σε συνεργασία με τον ΟΑΠΝ. Διοργανώνουν το πρώτο τουρνουά, στο οποίο συμμετέχουν 32 ομάδες. Είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική, και αυτό δείχνει ότι όταν οι τοπικές κοινωνίες δραστηριοποιούνται, πραγματικά μπορούν να καταφέρουν, έστω και σε δύσκολες εποχές, πολύ σημαντικά πράγματα για τον τόπο τους.